Τσάχοφ. Αυτός τώρα πετάει για τον Πρίγιοβιτς, λίγο πιο δυνατά από όσο θα ήθελε ο Πρίγιοβιτς, πέναλτι. Εδώ με τα χέρια του, έστω και αν τα τραβά, ας το πούμε, να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, ο τερματοφύλακας εν τούτης και το άθλο αυτό παιχνίδι, τον τιμωρεί ο διαιτής σωστά, υπάρχει πέναλτι. Εγώ βλέπω σωστό, έστω και αν πολλοί συνάδελφοί σας μου λένε ότι ξέρεις τραβά τα χέρια του, δεν θέλει να τον ανατρέψει, ο κανονισμός του άρθρο 12 αναφέρει ότι και άθελά σου αν κάνεις κάτι, σωστά, εμπίπτεις στις διατάξεις και τιμωρείσαι. Πιστεύεις ότι μπορούσατε να πάρετε κάτι περισσότερο και αν ναι, γιατί δεν πήρατε? Ναι, όταν ο διαιτητής διαμορφώνει το αποτέλεσμα, εννοείται ότι αξίζαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο. Δεν το πήραμε γιατί, όπως είπα πριν, διαμόρφωσε ο διαιτητής το αποτέλεσμα. Δεν τα καταφέρατε. Μου αρέσει που λέτε δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε γιατί δόθηκε αυτό το πέναλτι. Θεωρώ πως αδικούμαστε από το αποτέλεσμα. Όχι πως ήμασταν καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ, αλλά είχαμε τις ευκαιρίες και εμείς να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα τέρμα. Και ασφαλώς ο τρόπος που δεχτήκαμε τον γκολ, πέναλτι που ασφαλώς δεν είναι καθόλου, γιατί το είδα και μόνος μου και τώρα. Νομίζω πως είναι ένα τεράστιο λάθος του διαιτητή. Δεν πιστεύετε ότι η μεγάλη φάση του παιχνιδιού είναι αυτή? Πάλι στο Μάνταλο, μπροστά του ο Κότσιρας. Μάνταλος πέφτει στην μεγάλη περιοχή. Παπαδόπουλος πηγαίνει πάνω στον πεσμένο Μάνταλο. Προφανώς έχει δώσει πέναλτι και έχει βγάλει και κίτρινη κάρτα στον Κότσιρα για το μαρκάρισμά του. Η ΑΕΚ κέρδισε με έναν Κωνσταντίνο πέναλτι μετά από 11 χρόνια. 10, δεν θυμάμαι. Αν ήμουν στη θέση σου σήμερα, θα νόμιζα ότι με κλέψανε. Βάλανε το χέρι στην τσέπη μου και μου πήραν λεφτά. Έχω ένα μεγάλο αντίπαλο τα δύο τελευταίες Κυριακές στη Βούλα. Την πρώτη φορά που θα μου δοθεί τέτοιο πέναλτι δεν θα πανηγυρίσω. Ήρθε το πέναλτι, το οποίο κατά την άποψή μου το είδα και μέσα, δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Προχωράμε και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Ο Αστέρας δεν ήταν ίδιος, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην ΑΕΚ. Τι πιστεύεις ότι έφταξε? Αργήσαμε να βγούμε στο παιχνίδι και νομίζω εκεί κάναμε λάθος. Το δεύτερο μίχρο πατήσαμε καλύτερα και μπορούσαμε να πάρουμε κάτι. Ευτυχώς δεν το κάναμε. Κότσε, γιατί το βγάλατε? Για να μην αποβληθεί.